Σήμερα θα μιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Ερεθύμνου και Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Είναι ο κύριος Μανώλης Ψαρουδάκης. Κύριε Ψαρουδάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Το κλίμα το οποίο επικρατεί στις τάξεις της επιχειρηματικότητας, να ξεκινήσουμε σε τοπικό επίπεδο, στο Ρέθυμνο, ποιο είναι? Νομίζω ότι ό,τι είναι σε όλη την Ελλάδα, αγωνία για το πότε θα ανοίξει η αγορά, το πώς θα ανοίξει, πώς θα κυκλοφορούμε και ποιο θα είναι το πλαίσιο, το υγειονομικό και το άλλο. Είστε σύμφωνος να αρθούν σταδιακά οι περιορισμοί από τις αρχές του επόμενου μήνα και να ανοίξει και το λιανεμπόριο και επιχειρήσεις εστίασης? Και αν ναι, με ποιες προϋποθέσεις, κύριε Ψαρουδάκη? Κοιτάξτε, τις προϋποθέσεις νομίζω ότι δεν μπορούμε να τους βάλουμε εμείς και πρέπει να ακούσουμε τους ειδικούς. Γιατί και την εποχή που θεωρούσαμε και πανηγυρίζαμε ότι όλα πήγαν καλά ή όλα πάνε καλά, νομίζω ότι το πληρώνουμε ακριβά τώρα. Άρα σε κάθε περίπτωση δεν θα κάνω το λάθος να προσπαθήσω να μπω στη διαδικασία το πώς ακριβώς πρέπει να γίνει. Νομίζω όμως ότι πρέπει αυτό να γίνει με τρόπο ασφαλή, αλλά σε κάθε περίπτωση η αγορά είναι υγεία. Δηλαδή υπάρχει ένα συνδυασμός πώς κάποιος αποφασίζει να κινηθεί, να βγει έξω, να ψωνίσει, να συναναστραφεί όσο μπορεί, να ψυχαγωγηθεί με την έννοια ότι είναι να πιει το καφέ του. Σας ρώτησα, κύριε Ψαρουδάκη, καθώς διαφορετικά θα επηρεαστεί μια επιχείρηση η οποία θα ανοίξει αρχές του μήνα και θα κλείσει μετά από 15 μέρες πάλι, και διαφορετικά θα επηρεαστεί μια επιχείρηση η οποία θα ανοίξει και θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της και τους επόμενους μήνες? Νομίζω ότι αν είμαστε ρεαλιστές, αυτό που αναζητούμε είναι ότι να ανοίξει ασφαλώς, πιθανόν δεν είναι εύκολο, την πρώτη εβδομάδα, αλλά μετά την πρώτη εβδομάδα να ανοίξει για τουλάχιστον 3 εβδομάδες η αγορά. Δεν είναι εύκολο η αγορά να λειτουργεί ως ακορντεόν. Δεν είναι εύκολο οι επιχειρήσεις να ανοίγουν και να κλείνουν. Γιατί και τα προϊόντα δεν είναι διαρκή. Τα περισσότερα προϊόντα των καταστημάτων ή πολλά προϊόντα είναι εποχιακά. Είναι προϊόντα που έχουμε άλλα ρούχα το χειμώνα, άλλο το καλοκαίρι. Δεν μπορούμε να. Και σε κάθε περίπτωση η περίοδος των εορτών είναι μια περίοδο πολύ ξεχωριστή για το εμπόριο, για την ψυχαγωγία του κόσμου, για τη διασκέδαση. Και πρέπει εκεί να εστιάσουμε την προσοχή μας το επόμενο διάστημα και νομίζω ότι η ματιά μας πέρα από τους ειδικούς θα είναι το τι κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη, τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν γίνεται η αγορά στο Παρίσι ή στο Λονδίνο να είναι ανοιχτή ή να είναι στο Στοχόλμη και να μην είναι στην Ελλάδα. Αυτό που χρειάζεται προσοχή είναι ότι τα μέτρα μην σχεδιαστούν σε εθνικό επίπεδο με βάση την ΕΡΜΟΥ. Γιατί πολλές φορές και στο πρώτο lockdown χρησιμοποιήσαμε όρους ΕΡΜΟΥ και δεν είναι σωστό. Γιατί υπάρχει δυνατότητα ο κόσμος στις περισσότερες αγορές διανεμπορίου στην Ελλάδα, στα ιστορικά κέντρα, στη γειτονιά, στη συλλογία, μπορεί να πάει με το δικό του αυτοκίνητο, με τα πόδια του και να κάνει τα ψώνια του. Δεν χρειάζεται να στηβαθεί. Μάλιστα. Κύριε Ψαρουδάκη, ποιες επιχειρήσεις, ποιοι κλάδοι έχουν επηρεαστεί περισσότερο στο Ρέθυμνο? Όλες οι επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν είναι. Από τη στιγμή που άλλαξε, έχουμε αυτή την ψυχολογία, άλλαξαν όλες οι επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν άλλαξαν ή που δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν. Αν εξαιρέσει κανείς τα τρόφιμα που μπορεί να πει κάποιος ότι συνεχίζουμε να τρώμε, να αυτό να μαζεύουμε στο σπίτι και αυτό, παρόλο που και αυτές οι επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα, με την έννοια ότι ο τζίρος σίγουρα είναι λιγότερος γιατί δεν είχαμε τουρισμό ή γιατί δεν δουλεύει η εστίαση, με την έννοια ότι μπορεί να ξοδέψει κάποιος και να καταναλώσει παραπάνω. Όλες οι επιχειρήσεις ή όλες οι μορφές και εμφάσεις της κοινωνικής μας και οικονομικής μας ζωής έχουν πληγεί. Κύριε Ψαρουδάκη, ακούσαμε τον εκπρόσωπο εκεί της εστίασης στην Ιερά Πέτρα στο πρώτο μέρος της εκπομπής να ζητά ο άνθρωπος να απαγιωθεί ένας ΦΠΑ 6% έστω στον κλάδο του. Φαντάζομαι υπάρχουν προτάσεις που έχουν βρεθεί στο προσκήνιο, που βρίσκονται στην ατζέντα σας. Το θέμα είναι κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα υιοθετηθούν. Το επόμενο διάστημα, και υπάρχει μια τέτοια συζήτηση, νομίζω ότι η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης στο προηγούμενο διάστημα είχε μια τοποθέτηση ότι μπορούμε να πάμε σε ΦΠΑ της ιδιωτικότητας.
γιατί πρέπει όλα αυτά να τα βλέπουμε σε ένα, στο μεγάλο κάδρο, σε ένα φτιά της σχετικότητας, όπως δηλαδή ήταν ο φτιά στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου ή του Βορείου Αιγαίου πριν δύο χρόνια, να επανέλθουμε σε μια, ή να προσαρμοστούμε όλη η σχετικότητα για τους ιδιαίτερους λόγους που έχει η σχετικότητα στη χώρα μας ή στην οικονομία αυτή, γιατί έχει σχέση όλο αυτό με μια λειτουργία σε σχέση με τον τουρισμό και η ανάπτυξή της ήταν τέτοια που υπήρχε μια μικροοικονομία και ένα σύμπλεγμα τέτοιο, και πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Θα ήταν μια λογική αυτή και δεν νομίζω ότι αυτό θα έχει σχέση μόνο με την εστίαση. Πρέπει όλη η αγορά, όπως είπα προηγούμενα, ότι όλη η αγορά πρέπει να ανοίξει, άρα σε όλη την αγορά πρέπει να υπάρχει μειωμένο φτιά και θα μπορούσε σε ρεαλιστικό επίπεδο να διεκδικήσει η χώρα μας ένα μειωμένο φτιάκι σχετικότητας. Αυτό έχει πραγματικά ένα ενδιαφέρον και νομίζω ότι υπάρχουν φωνές σε όλη τη σχετικότητα που και στα πλαίσια του μεταφορικού ισοδύναμα, ότι θεωρούν ότι αυτό είναι μια λύση. Κύριε Ψαρουδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα ήθελα να ευχηθώ ότι η συλλογική γιορτή, όπως είναι οι γιορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς, να προσπαθήσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως ευκαιρία και να μας δοθεί η ευκαιρία αυτή και να μην μετατραπεί σε μια συλλογική δυστυχία. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Ψαρουδάκη, να είστε καλά. Εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά.